Οδηγοί που κινούνται στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου συγκρού στο ύψος απέναντι από το Ωνάσιο πατούν φρένο και στρίβουν απότομα δεξιά για να αποφύγουν τη μοτοσικλέτα και το σώμα του Πάνου Ζάρλα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο σημείο ενώ περιπολικό της τροχέας διακόπτει την κυκλοφορία των οχημάτων. Οι διασώστες αντικρίζουν μια φρικιαστική εικόνα και απλά διαπιστώνουν ότι ο Πάνος Ζάρλας έχασε ακαριέα την ζωή του. Ο 28χρονος νικητής τηλεοπτικού Ριάλτη κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου συγκρού, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο και έπεσε στις προστατευτικές μαριέρες, ενώ όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες δεν φορούσε κράνος. Οι αξιωματικοί της τροχέας Καλυθέας που χειρίζονται την υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος του 28χρονου θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν ποια ήταν η ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο Πάνος Ζάρλας πριν προσκρούσει στα προστατευτικά κυκλειδώματα. Τραγική φιγούρα η μητέρα του Πάνου Ζάρλα που το πρωί της Παρασκευής πήγε στο σημείο που έχασε την ζωή του ο γιος της. Με μήνυμά της στο Facebook αποχαιρέτησε τον 28χρονο που προσθέθηκε στη μακροσκελή αιματοβαμμένη λίστα των ελληνικών δρόμων. Μου έκανες μια από τις δικές μας αγκαλιές, την τελευταία. Αυτές που χανόμουν μέσα της και έμοιαζα κοριτσάκι. Με τον δικό της τρόπο αποχαιρέτησε το πρώην σύντροφό της η Στέλλα Μιζεράκη, συμπαίκτρια του 28χρονου στο reality. Έτσι ξαφνικά, όπως μπήκε στη ζωή μου θα φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά μου έλεγες. Αυτό ήταν το τραγούδι μας και τελικά έτσι ξαφνικά έφυγες. Από τη μέχρι τώρα ανάλυση των βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας σε καταστήματα της περιοχής δεν φαίνεται η εμπλοκή άλλου οχήματος στο περιστατικό.